Προπονητής μας Αργύρης Παναγιώτης. ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ και Γάλλιο στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής για την Α1. Για τον Πάντερσον που πάντα βοηθάει την οργάνωση της επίθεσης μένοντας αρχικά στην κορυφή της ρακέτας. Λάθος. Πήρε ο Βέσον, έδωσε στον καυγή ο Τσιάρας. Σε τριών πόντων από τον Βασιλιάδη, εύστοχο αυτή τη φορά. Οι πρώτοι τρεις πόντοι στον αγώνα από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Μπρέιση. Νέο σου τριών πόντων από εκεί που δοκίμασε και νωρίτερα. Τουλάχιστον τώρα η μπάλα ακούμπησε τη Στεφάνη, αλλά βέβαια δεν ευστόχησε. Σου τριών πόντων από τον Βασιλιάδη, καλάθι και φάουλ. Διπλό το κέρδος για τον ΠΑΟΚ. Θα ευστοχήσει σε αυτό το jump shoot, σημειώνοντας τους πρώτους πόντους του Εγάλεως στο απόψινο παιχνίδι. 7-2. Βασιλιάδης. Τσιάρας, Χαρίσης. Νέο τρίποντο από τον ΠΑΟΚ, εύστοχο και αυτό. Την ώρα που ο Θανάσης Κουρτόπουλος εξηγεί στους παίκτες του τα κακό σκήμενα τα οποία βλέπει. Ο Ξελ Γουάισον πήρε το rebound, το επιθετικό, και ανέβασε ακόμα περισσότερο την διαφορά να τρέξει. Η ομάδα του έχοντας ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Τσιάρας. Διαρά. Η τρίτη του, αν δεν κάνω λάθος, προσπάθεια σήμερα ήταν η εύστοχη. Ο Βασιλιάδης είναι πάνω του. Καθυστερεί. Δίνει τελικά στον Πάτερσον. Μία τρίπλα και το σούτ από τον Αμερικανό. Άστοχο. Πήρε ο Διαρά. Άβησε στον Μουλαομέροβιτς. Προσπάθεια ευνηδιασμού από τον ΠΑΟΚ με τον Τσιάρα. Θα τα καταφέρει σε αυτή την περίπτωση. 23-11. Εδώ ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Δρόσος. Και εσείς βλέπετε σε επανάληψη το τελευταίο καλάθι του αγώνα. Λαομέροβιτς. Βγήκε ο Πάντερσον να τον κλείσει. Αλλάξε με τον Βέσον. Έξω αυτός για τον Τσιάρα. Πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Αυτό είναι που ζητά ο Αργύρης Πεδουλάκης από τον Γιώργο Τσιάρα. Για τον προπονητή του. Νέο καλάθι από τον Λαομέροβιτς. Δημήτρης Μαρμαρινός. Πέρυσι ήταν στην Ιταλία. Άστοχος και στη δεύτερη βολή. Επιθετικό rebound από τον Γκρέγκορη. Καλάθι και φάουλ. 20, μειώνοντας ακόμη περισσότερο και ρίχνοντας την τιμή της διαφοράς σε μονοψήφιο αριθμό. Καυκής. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Εκμεταλλευόμενος και την, το ύψος του. Το μεγαλύτερο εναντίον του Gold Wire. Πήρε και το φάουλ από τον Σούλη. Τώρα το καλάθι του ΠΑΟΚ. 32-22. Με μια ατομική προσπάθεια. Καυκής. Διαρά και τώρα Γκρέγκορη. Δύσκολο σουτ. Εύστοχο όμως. 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καυκής. Σωστή επιλογή για μέχρι μέσα. Όταν αχαιρέψε την μπάλα να χτυπήσει το ταμπλό και να καταλήξει στο καλάθι. Της 100, το αντίστοιχο νούμερο. Βασιλιάδης. Ζητάει ο Βέσον και παίρνει την μπάλα. Μαγκουνίζει τον Σούλη πάνω του. Δεν μπόρεσε να κλείσουν. Μένος όμως. Πολύ καλή κυκλοφορία από τον ΠΑΟΚ. Δύο πόντι ακόμα από τον Τσιάρα. Ο οποίος φτάνει τους 6. Ήρθε 76-80, ούτε στην τρίτη, όταν έχασε με 60-74 από τον Πανελλήνιο. Νίκησε τα τρίκαλα εκτός, στη μοναδική του επιτυχία ως τώρα στο πρωτάθλημα. 66-77, ιτήθηκε 80-71 στον Ολυμπιακό. Και την επόμενη αγωνιστική τον περιμένει ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, κόντρα στον Άρη, στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε την αποθέωση του Ζλάταν Μουσλίμοβιτς και πως αντιδρά και ο ίδιος. Όμως και να λιώσει το σούτ ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Χαρίσης με 3 φάουλ από το πρώτο ημίχρονο. Βρίσκει το δρόμο και το καλάθι. 46-40.
που με τον τρόπο του ξεπέρασε τον Γουέσον, αλλά στο τελείωμα τα χάλασε. Το δικό του λάθος Γιώργος ο Χαρίσης για να δώσει στον Βασιλιάδη και εκείνος με τρίποτο να εκτοξεύσει και πάλι την διαφορά στους 9 πόντους. 49-40 με το σούτο. Βασιλιάδης. Στου τριών πόντων, εύστοχο και αυτό. 2-2 σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο από τον αρχικό του ΠΑΟΚ. Του δίνει πολύτιμες ανάσες στην επίθεση. 4-4 με 15 πόντους συνολικά και τον Κώστα Βασιλιάδη. Αυτός μαργάρει τώρα τον Μαγκουμή, σχεδόν κάτω από το καλάθι θα τον κόψει κιόλας. Χαρίσης είδε τον Γκρέγορη που ήταν μόνος του, έδωσε την μπάλα και εκεί δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Αμερικανός να την αφήσει στο καλάθι και να κάνει το 57-44 για να πάω ξεκινάει φουριόζος την τρίτη περίοδο και αναγκάζει τον Θανάση Κουρτόπουλο να πάρει time out. Ο Γουέσον θα ανεβεί να δώσει το screen. Εδώ στον απαραίτητο χώρο στο Χαρίση για το τρίποντο. Και όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, όσο μπαίνουν τα σούτα από την περιφέρεια, ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά στο παιχνίδι. Βασιλιάδης. Νέο τρίποντο. Μέσα και αυτό, 5-5. 63-46. Τώρα σε βίντεο. Κώστας Βασιλιάδης, 18 πόντιος τώρα. Κλέψιμο. Ο Χαρίσης. Στην επίθεση έδωσε για τον Βασιλιάδη, κανένα πρόβλημα να κάνει το lay-up. Λαομέροβιτς. Πολύ ωραία η πάσα του στον Γκρέγκορη, καταπληκτικό κάρφωμα. Απίστευτο κάρφωμα από τον Κένι Γκρέγκορη. Που πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο ότι έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και χαρίζει σκορ και θέαμα σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος παίκτης είναι που κατεβάζει τώρα την μπάλα. Και με σύνεση φρενάρει τον ρυθμό βλέποντας την ομάδα του Εγάλεο να έχει επιστρέψει. Μούλα για τρεις, άστοχος. Πήρε το rebound ο Γουέσον, χωρίς αντίπαλο. 71-51. Διαρά για τον Γουέσον. Βασιλιάδης, προσποιήθηκε. Ένα ακόμα. Έκτο διαδοχικό τρίποντο, εύστοχο για τον Κώστα Βασιλιάδη. Βρίσκεται σε μεγάλη μέρα σήμερα. Τελευταία 30, 11 από αυτά στον ΠΑΟΚ. Διαρά για τρεις, άστοχος, ο Γκρέγκορη το rebound, ολιγορία από το Εγάλεο. Μουλαομέροβιτς και τον Γκρέγκορη, πέρασε από κάτω, πολύ όμορφα, άφησε την μπάλα, εκμεταλλευόμενος την αλτικότητά του. 80-57 για έναν ΠΑΟΚ που αν συνεχίσει έτσι, φλερτάρει ακόμα και με την πρώτη του κατοστάρα στο φετινό πρωτάθλημα. Διαρά. Αυτός είναι ο παίκτης που θα βοηθήσει την ομάδα του να ξεκολλήσει. 82-59 με το lay-up του Γάλλου Φόργουρ. Κάτω από το καλάθι. Στους ψηλούς και τους κοντούς αντίστοιχα. Για ΠΑΟΚ και Γάλλο. Χαρίσεις με τον Σίμτσακ. Ιδανικός συνδυασμός. Καυκής. Πάει μέχρι μέσα. Τροφοδοτεί τον Σίμτσακ. Σίμτσακ, Χαρίσης αφήνει για τον Καυκή. Από τις ελάχιστες στιγμές στον αγώνα που ο Αργύρης Πετουλάκης χαλαρώνει για να παρακολουθήσει το τέλος αυτού. Καυκής με το ένα χέρι σε μια επίδειξη ψηλής τεχνικής να αποτελούν εξαίρεση. Ο Γκάμπρανς ίσως να είναι από τους ελάχιστους που συνεχίζει το ίδιο τέμπο με αυτό που ξεκίνησε. 88-65. Αυτό είναι και το τελικό σκορ. Πρώτη εντός έδρας νίκη για τον ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Την βρίσκει κόντρα στο Εγάλεο. Ένα Εγάλεο το οποίο τον δυσκόλεψε για δύο περιόδους, για 20 λεπτά. Συγκεκριμένα μέχρι το ξεκίνημα της Τρίτης, όταν μείωσε σε 44-40. Αλλά αυτό έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τους παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη, που αντέδρασαν άμεσα και με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Κώστα Βασιλιάδη, που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 6 στα 6 τρίποντα. Κατάφερε να ξαναχτίσει αυτή την διαφορά, να την κάνει ακόμη μεγαλύτερη